Κύριε Γερουλάνη, καλώς ήρθατε στο 7 και τι να πει κανείς για αυτή την απώλεια. Πέρασε ήδη ένας χρόνος. Πέρασε ήδη ένας χρόνος μιας πραγματικά πολύ μεγάλης γυναίκας, μιας ηρωίδας της πολιτικής. Μια γυναίκα η οποία νομίζω την ανακάλυψε ο κόσμος πολύ μετά την πορεία που έκλεισε. Θα έλεγα ότι ανακάλυψε τη Φόφη γεννηματά πολύ μετά. Νωρίτερα είχε ανακάλυψε τη Φόφη. Νωρίτερα είχε ανακαλύψει τη Φόφη γεννηματά. Ίσως ναι, αλλά δεν μπορώ να σας πω πόσα άτομα στις περιοδίες που κάνω, στους ανθρώπους που μιλάω, μου μίλησαν μετά για τη Φόφη γεννηματά και λέγανε «Μα δεν την ξέραμε έτσι την Φόφη γεννηματά». Και με κάνει να σκέφτομαι ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση του «όλοι οι ίδιοι είναι». Mm-hmm. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι όλοι στην πολιτική οι ίδιοι. Δεν είναι όλοι στην πολιτική άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να φάνε ή να κάνουν κακό σε ανθρώπους. Και έχει κρατήσει εδώ και καμιά εικοσαριά χρόνια πλέον που το επαναλαμβάνουμε αυτό σαν καραμέλα. Ενώ δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν, όπως ήταν η Φόφη γεννηματά. Υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι θυσιάζουν για να κάνουν αυτό και το οποίο είναι κάνουν. Αυτό στην πραγματικότητα πρέπει να είναι ο ρόλος της πολιτικής. Και αυτό πρέπει να είναι ο ρόλος της πολιτικής. Ζούμε και σε μια χώρα όπου θεσπίστηκε η δημοκρατία έτσι και ακριβώς. Η πολιτική μέσα από αυτήν. Έτσι ακριβώς. Και είναι σημαντικό να θυμόμαστε την παρακαταθήκη της, να τιμούμε την παρακαταθήκη της, διότι πιστεύω ότι αν κάτι πρέπει να μείνει από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να κάνει διαφορά. Θέλει να εμπλακεί ο κόσμος στην πολιτική, να υποστηρίξει ανθρώπους σαν και τη Φόφη γεννηματά για να μπορέσουμε να δούμε μια άσπρη μέρα και να μην αφήνουμε την πολιτική σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να την εκμεταλλευτούν για τον Α ή τον Β. Θέλει να εμπνεύσει κινήματα η πολιτική. Έτσι ακριβώς. Να συνδεθούμε και με τηλεφωνικός και με τον Λάμπρο Παναγιώτου, ο οποίος ήταν το πρωί στο ετήσιο μνημόσυνο που έγινε στο πρώτο νεκροταφείο. Μια πράγματι μεγάλη συγκίνηση σήμερα για τους ανθρώπους του Πασόκ και την οικογένειά της. Ένα λουλούδι και ένα παραδεταμένο χειροκρότημα. Βλέπουμε τον Ανδρέα Τσούνη, τα παιδιά της αυτή τη στιγμή, το σύζυγό ακριβώς. Της δηλαδή. Ένα λουλούδι και ένα παραδεταμένο χειροκρότημα στη μνήμη της Φόφης γεννηματά. Την πρόεδρο του Πασόκ, τη γυναίκα, τη μάνα, την πολιτικό που έβαλε τη δική της σφραγίδα στην πολιτική ζωή του τόπου. Στο πρώτο πλάνο οι συγγενείς, όπως είπατε και εσείς, τα τρία της παιδιά, καθώς και ο σύζυγός της και οι σύντροφοί της στο κόμμα, αλλά και οι συνεργάτες της. Ήταν σχεδόν όλοι εκεί στο ετήσιο μνημόσυνο. Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Παπανδρέου, Κώστας Λαλιώτης, Σκανδαλίδης, Παπά Ιωάννου, Λοβέρδος, γείτονας, σπίτις από το ΣΥΡΙΖΑ, νυν και πρώην βουλευτές. Όλοι ήταν σχεδόν όλοι εκεί, σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο. Στη συνέχεια όμως είχαμε και εκδήλωση στη μνήμη της, στη Χαριλάου Τρικούπη. Στήθηκε κινητή μονάδα μαστογράφου της αντικαρκινικής εταιρείας που διενήργησε δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο για 2 ημέρες. Και αυτό Λάμπρε μου σε μία συμβολική πράξη, ακριβώς. Διότι η Φόφη γεννηματά πρωτοστάτησε και καθιερώθηκε ο δωρεάν έλεγχος καρκίνου του στήθους. Ακριβώς, για όλες τις γυναίκες. Πρωτοστάτησε την πρόληψη, πάλεψε με αξιοπρέπεια, αλλά μοιάζει ψέμα. Ο κύριος Φιλόπουλος της αντικαρκινικής εταιρείας αυτό είπε, ότι ήταν πρωτοστάτρια στον τομέα αυτό. Και όχι μόνο σε αυτό. Λάμπρο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε και να δούμε τις δηλώσεις που έγιναν σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο. Πέρασε κιόλας ένας χρόνος από την τραγική απώλεια της Προέδρου μας Φόφης γεννηματά. Η απουσία της μεγάλη για την οικογένειά της, για τον κοινοβουλευτικό βίο, για την παράταξή μας. Τις χρωστάμε. Δεν μας χρωστάει τίποτα. Τις χρωστάμε μια καινούργια αρχή την οποία ακολουθούμε και νομίζουμε ότι θα είναι νικηφόρα. Σήμερα θυμόμαστε την αγωνίστρια, τη συντρόφισσα και προπάντων τη φίλη Φόφη γεννηματά. Πώς άλλαξε το ΠΑΣΟΚ, Παύλα Κίνημα Αλλαγής, πέρα από το όνομα, το ΠΑΣΟΚ επανήλθε στον τίτλο, το χρόνο αυτό, κύριε Γερουλάνη? Πιστεύω ότι καταρχήν η μεγάλη, αν θέλετε, συμβολική και ουσιαστική αλλαγή είναι η εκλογή του νέου αρχηγού, ενός νέου ανθρώπου ο οποίος δίνει μια προοπτική στο χώρο, δίνει τη δυνατότητα στο χώρο να κάνει μια ολοκληρωμένη, έναν ολοκληρωμένο απολογισμό της πορείας του μέχρι σήμερα και να δει με βάση αυτή την πορεία πώς σχεδιάζει το μέλλον. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για το κόμμα. Η απώλεια της Φόφης γεννηματά έδωσε μια όθηση πολύ σημαντική, η εκλογή του νέου αρχηγού επίσης. Άρα έχουμε την ευκαιρία πλέον να κοιτάμε το μέλλον και να αναλάβουμε πλέον την ευθύνη την οποία έχουμε απέναντι στον ελληνικό λαό.
Και εσείς είστε από τα νέα πρόσωπα στον χώρο της πολιτικής, οπότε αναρωτιέμαι, ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μεσουράνησε στην πολιτική ζωή της χώρας μισό αιώνα, τι νέο έχει να πει σήμερα σε γενιές που δεν έζησαν τη διακυβέρνησή του ή την έζησαν πολύ λίγο? Τι νέο έχει να πει για να προσελκύσει τον πολίτη, γιατί το 23 ούτως ή άλλως είναι χρονιά εκλογών? Έτσι είναι. Αλλά κυρία Πετούρη, το νέο είναι εύκολο. Έχουμε δει πολλά κόμματα τα οποία αναδύονται, διάτονται στα αστέρες και μετά εξαφανίζονται μέσα στην ιστορία. Το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε τέτοια πορεία και δεν έκανε την πορεία αυτή, διότι το αξιακό του πλαίσιο, το πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίζει το κάθε του πρόγραμμα και την κάθε του προσπάθεια στις εκλογές, είναι αργές. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο ουσιαστικά μιλάει για την απελευθέρωση της Ελληνίδας και του Έλληνα σε εθνικό, σε κοινωνικό και σε ατομικό επίπεδο. Μιλάει για το πώς είναι σημαντικό να απεγκλωβίσουμε την Ελληνίδα και τον Έλληνα από τις παθογένειες που έχει το πολιτικό σύστημα και να προχωρήσουμε μπροστά σε μια νέα πορεία. Αυτό είναι ένα διαχρονικό μήνυμα. Και είναι ένα μήνυμα το οποίο δεν πρόκειται να τελειώσει σε μία τετραετία. Είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να το επικαιροποιούμε συνέχεια. Άρα με βάση αυτό, με βάση το θεμέλιο που έθεσε ο Ανδρέας Παπανδρέου από το 1974 στο 1981, επικαιροποιούμε τις θέσεις μας έτσι ώστε να μιλάει για την κοινωνία σήμερα. Και αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ αυτή την ώρα. Κύριε Γερουλάνη, όμως, οι συνθήκες είναι δύσκολες. Η ελληνική κοινωνία τα τελευταία 15 χρόνια ουσιαστικά δοκιμάζεται, αν λάβουμε υπόψη μας την ύφεση πριν το ξέσπασμα της δεκαετούς κρίσης και εν συνεχεία την τριετή πανδημία, τώρα τον πόλεμο. Η πολιτική ζωή της χώρας χρειάζεται νέες προτάσεις. Οι πολίτες αυτής της χώρας χρειάζονται μέσα από αυτή τη μακρά σκοτεινή διαδρομή, νομίζω, ένα νέο όραμα και επί του πρακτέου ένα φως, το οποίο φως έρχεται με τον δύσκολο χειμώνα όπως αυτός προϊονίζεται, με καταστάσεις οι οποίες μας γυρνάνε αιώνες πίσω, όπως είναι η ενεργειακή κρίση. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι απανωτές κρίσεις έχουν διώξει τον κόσμο από την πολιτική και έχουν κάνει τον κόσμο να μην πιστεύει πια στην πολιτική. Από το 2009 ως το 2019 αποχώρησαν από τις ελληνικές κάλπες 2 εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας τρομοκρατεί. Διότι ανοίγει το πεδίο για λεγόμενες εύκολες λύσεις, για εύκολες δαιμονοποιήσεις, για ακραία κόμματα τα οποία θα βρουν ένα έξυπνο σύνθημα ή μια... Τα οποία όμως έχουν κοντά ποδάρια, όπως πάντα έχουν κοντά ποδάρια, αλλά είναι επικίνδυνα. Είναι επικίνδυνο, όπως βλέπουμε στην Ιταλία, στην Αυστρία, στη Σουηδία ακόμα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ενισχύσει πολύ. Και στην Ελλάδα πολύ. Το είδαμε. Και στην Ελλάδα το είδαμε, δεν έφτασε ποτέ να συγκυβερνήσει, αλλά στις άλλες χώρες βλέπουμε ότι παίρνει τα ηνία της εξουσίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα, το όποιο μήνυμα, αν θέλετε, το όποιο ελπιδοφόρο πρόγραμμα μπορεί να συναρτήσει ένα κόμμα για να πάει μπροστά, πρέπει να βασίζεται πάνω σε πολύ σωστά θεμέλια. Λοιπόν, πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τα θεμέλια και δεν μπορεί να το παρουσιάσει αυτό το πρόγραμμα από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά βλέπουμε ότι κάθε μέρα προτάσεις που φέρνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο προσκήνιο αργά ή γρήγορα υιοθετούνται από τα άλλα κόμματα. Θα σας πω πολύ απλά ότι στην τελευταία ΔΕΘ ό,τι είπαμε σαν ΠΑΣΟΚ υιοθετήθηκε και από τα δύο κόμματα. Γιατί καθυστερήσαν τόσο πολύ να τα δουν αυτά τα πράγματα? Το στελεχειακό δυναμικό του ΠΑΣΟΚ είναι πραγματικά ακόμα ένα στελεχειακό δυναμικό πολύ υψηλού επίπεδου και όταν κινητοποιείται δίνει λύσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη χώρα. Και είναι προφανές ότι όταν αναγνωρίζονται αυτές οι λύσεις από τα άλλα κόμματα σημαίνει ότι εμείς είμαστε μια δύναμη ανανέωσης και όχι. Σας ρωτώ τόσο πολύ γι' αυτό, γιατί μιλάω με έναν άνθρωπο, ας το πούμε και στους τηλεθεατές μας, πιθανόν να μην τον θυμούνται, που το 2009 είχε την ευθύνη ουσιαστικά του πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ και με αποτέλεσμα ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό, από τα υψηλότερα που πήρε ποτέ το ΠΑΣΟΚ στην ιστορία του. Υπήρχαν ρηξικέλευτες προτάσεις μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Τι έγινε από τότε μέχρι σήμερα και υπήρξε τέτοια συρρήκνωση? Υπήρχαν ρηξικέλευτες προτάσεις διότι ξεκινούσαμε από μια πολύ δυνατή βάση. Δηλαδή, εκείνο τον καιρό είχαμε αναγνωρίσει ότι
Το μεγάλο έλλειμμα της κυβέρνησης Καραμανλή ήταν ότι ασχολιόταν με την οικονομία και με τις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι με τον πολίτη. Δηλαδή η σχέση του, η σχέση της κυβέρνησης αυτής με τον πολίτη ήταν πιο πολύ ρουσφετολογική. Ήταν να σε προσλάβω για να μου δώσει την ψήφο σου. Εκεί εμείς μιλήσαμε για πολιτικές οι οποίες αφορούν πρώτα τον πολίτη και αυτό ήταν το σύνθημά μας στις εκλογές. Με αυτό το σύνθημα πήγαμε και ό,τι επικοινωνία κάναμε το χτίσαμε γύρω από αυτό. Πολύ φοβάμαι ότι έχουμε μια κυβέρνηση που λίγο πολύ κάνει το ίδιο πράγμα αυτή τη στιγμή. Τα επιδόματα είναι ουσιαστικά μια άλλη μορφή τέτοια πολιτική, όπου αντί να δίνονται διαχρονικές λύσεις για το πρόβλημα, αντί να χτίζουμε την Ελλάδα που θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας, απλώς μπαλώνουμε τη σημερινή κατάσταση, η οποία μας έχει βρει απροετοίμαστος και μας έχει βρει απροετοίμαστος με ευθύνη των δύο κομμάτων που κυβερνήσανε. Λοιπόν, σήμερα δεν φτάνουν μόνο τα μηνύματα. Επιτρέψτε να σας πω όμως ότι και εσείς διαχειριστήκατε μία κρίση με τρόπο που στις κάλπες σας ήρθε ένας πολύ βαρύς λογαριασμός. Μα σαφέστατα και είναι προφανές ότι άμα διαχειριστείς μία κρίση η οποία είναι τέτοιου μεγέθους, το τίμημα θα το πληρώσεις. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι όταν δεν είσαι σε μια τέτοια κρίση, όταν μπορείς να χτίσεις πολιτικές, όταν έχεις το χρόνο να χτίσεις πολιτικές που δεν θα σου δεν θα αφήσουν τη χώρα σε μια τέτοια δίνη, τότε μετριέσαι όχι μόνο από αυτά που έκανες, αλλά και από αυτά που δεν έκανες. Εμείς αναλάβαμε μια κρίση, η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά μερικούς μήνες αφού το αναλάβαμε την κυβέρνηση. Εδώ μιλάμε μια κρίση, η οποία είναι παρατεταμένη, και ενώ ξέραμε, ας πούμε, ότι πρέπει, πόσο καιρό λέγαμε στο ΠΑΣΟΚ να μιλήσουμε για πράσινη ανάπτυξη. Γελούσε ο κόσμος τότε. Σήμερα βλέπουμε ότι αν είχαμε επιταχύνει τότε την πράσινη ανάπτυξη, σήμερα οι ευάλωτες ομάδες, όπως είναι τα χαμηλότερα στρώματα, όπως είναι οι αγρότες και όπως είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν θα χρειαζόντουσαν να πληρώνουν το ρεύμα που πληρώνεται, τις τιμές ρεύματος που πληρώνουν σήμερα, διότι θα είχαν την ευκαιρία να επενδύσουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε μέσω των Δήμων, είτε μέσω των επιμελητηρίων, είτε μέσω των συνεταιρισμών. Αυτές ήταν προτάσεις οι οποίες μπήκαν στο τραπέζι πριν από 10 χρόνια. Όταν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ γελούσαν με αυτές τις προτάσεις. Σήμερα όμως που καίει η ακρίβεια, η μόνη λύση που έχουν να προσφέρουν είναι επιδόματα. Μα τα επιδόματα ουσιαστικά είναι μια ανακύκλωση του ίδιου χρήματος. Δεν είναι μια δημιουργία πλούτου η οποία μοιράζεται δίκαια μέσα στην κοινωνία. Εσείς μιλάτε για υποδομές. Αλλά μέχρι οι υποδομές αυτές να υπάρξουν και να λειτουργήσουν, τα επιδόματα είναι αναγκαία. Κυρία Πετουρίδα, προφανώς. Αν δεν έχει να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος. Μα προφανώς. Και γι' αυτό σε αυτή τη φάση όλα τα κόμματα μπαίνουν σε μια τέτοια πλειοδοσία. Αλλά τι κάναν 14 χρόνια. Είναι 10 χρόνια που εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση. Είχαμε μιλήσει για αυτά τα θέματα. Αν είχαν αφιερώσει λίγο χρόνο να δουλέψουν για αυτά τα πράγματα αντί να τα χλεβάζουν. Είχατε μιλήσει από το 2009 έως το 2010, έτσι, όχι πριν, γιατί και πριν όχι, ήταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ένα λεπτό, από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 12 χρόνια. Αν είχαν ακούσει αυτές τις προτάσεις. Όχι, αν είχατε μιλήσει νωρίτερα, θα σας ρωτούσα εσείς τι κάνατε ως κυβέρνηση. Όχι. Οι θέσεις για την πράσινη ανάπτυξη βγήκανε το 2008, μάλιστα, περίπου 3 μήνες πριν από τις εκλογές. Με άλλα λόγια, δεν είναι μόνο τι κάνει μια κυβέρνηση σήμερα και τι μπορεί να κάνει. Προφανώς τώρα το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να δώσεις επιδόματα που θα απαλύνουν τον πόνο. Αλλά το τι δεν έχεις κάνει, το πώς δεν προετοίμασες τη χώρα για να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση, είναι εξίσου σημαντικό όσο το τι σήμερα λες ότι κάνεις. Οποιοδήποτε θα ήταν στην κυβέρνηση σήμερα, θα έψαχνε τρόπους με τους οποίους να δημιουργήσει μια επιδοματική πολιτική που μπορεί να απαλύνει τον πόνο. Αλλά μην ξεχνάμε τις ευκαιρίες που έχει αυτή η χώρα, τον πλούτο που έχει, όλο αυτό το να αναξιοποιεί το πλούτο, τον οποίο θα μπορούσαμε να διοχετεύσουμε προς τους για να μην βρεθούμε μετά από 10 χρόνια να συζητάμε πάλι τα ίδια. Ανάγκη. Στα 3 λεπτά που μας απομένουν, επειδή είστε και επικεφαλής παράταξης στο Δήμο Αθηναίων, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για το φαινόμενο της εγκληματικότητας, το οποίο είναι πολύ πιο έντονο και μας πονάει περισσότερο, τουλάχιστον ως παρατηρητές, όταν αφορά γυναίκες και πολύ περισσότερο παιδιά, όπως αντιμετωπίζουμε τώρα την περίπτωση της 12χρονης. Κύριε Πετούρη, πάει πάνω από χρόνος πλέον που φέραμε μία πρόταση στο Δήμο και υιοθετήθηκε από όλα τα κόμματα για τη σεξουαλική παρενόχληση. Πιστεύω πραγματικά ότι αντί να κοιτάμε μέσα από την κλειδαρότρυπα από αυτά τα θέματα, πρέπει πρωτίστως να ετοιμάζουμε τους φορείς της χώρας να ξέρουν πώς να ανταποκριθούν σε αυτά τα θέματα. Για παράδειγμα,
τι κάνει ένας δήμος με τόσο προσωπικό εάν καταγγείλει κάποιος σεξουαλική παρενόχληση. Λοιπόν, με τη συνεργασία όλων των παρατάξεων, πέρασε αυτή η πρωτοβουλία που φέραμε εμείς ως παράταξη Αθήνα είσαι εσύ και τουλάχιστον συμφωνήσαμε σε ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο πρέπει να κινηθεί ο Δήμος. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες πρέπει να πάρουμε παντού και για όλα αυτά τα θέματα τα οποία αφορούν τη βία. Άκουγα τον κύριο οικονόμου πριν, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικά σοβαρός άνθρωπος, και αυτό το οποίο μίλησε για τα πρωτόκολλα τα οποία συζητάμε είναι ακριβώς ο τρόπος που πρέπει να σκεφτούμε. Διότι μην μας κάνει εντύπωση όταν προσλαμβάνουμε σωριδών ειδικούς φρουρούς, οι οποίοι δεν περνούν τη σωστή εκπαίδευση για να βγουν στον δρόμο. Μην μας κάνει εντύπωση αν δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν ένα 12χρονο κορίτσι το οποίο έρχεται και καταγγέλει ή ένα οποιοδήποτε παιδί, ένα οποιοδήποτε άνθρωπο που έχει κακοποιηθεί, που καταγγέλει κάτι. Μην σας κάνει εντύπωση ότι δεν ξέρουν να χειριστούν τέτοιου είναι είδους μια ευαίσθητα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, κύριε Γερουλάνη. Θα έχουμε την ευκαιρία, πιστεύω, και στο μέλλον να την κάνουμε και μάλιστα να μην την έχουμε με αφορμή μια τέτοιο περιστατικό στην επικαιρότητα, θλιβερό. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μια τέτοια μέρα μαζί μας, συμβολική και για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εσείς μείνετε συντονισμένοι για την ενημέρωσή σας στο Earth News. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Σμαράγδα Γορογιάννη. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.